για το θέμα αυτό της αιμοδοσίας, το θέμα των τεράστιο θέμα που πραγματικά υπάρχει έλλειψη τεράστια στην Κρήτη και στην Ελλάδα με τα τροχαία ατυχήματα που συνέχεια αναδεικνύεται και μπράβο σας να τα αναδεικνύεται συνέχεια. Διάθεσή σας, κυρία Δουλγεράκη. Αχ, κύριε Λογιάδη, δεν τα διαβάσατε, δεν τα μάθατε τα μαντάτα. Yeah. Δύο νέοι άνθρωποι πάλι νεκροί εκεί στα Χαλιά. Συνέχεια. Ένας εφιάλτης, ο οποίος δεν έχει τέλος. Έτσι ακριβώς. Και θυμάμαι στην Επιτροπή, το πιο συγκλονιστικό στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας στη Βουλή, που είχε έρθει ο διοικητής της Τροχίας Αττικής και μας είπε το εξής, και τότε πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, ότι μεγάλος άνθρωπος, 60 ετών περίπου, μας είπε το εξής. Το λέω και να τριχιάζω, ότι ήταν η πιο δύσκολη μέρα της ζωής του, ήταν όταν πρέπει να πάει στους γονείς δύο παιδιών το πρωί, ένα πρωινό, να τους πει ότι τα δύο τους παιδιά είχαν σκοτωθεί την προηγούμενη νύχτα σε τροχαίο ατύχημα. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα, είναι μάστιγα πραγματικά, και μπράβο που το αναδεικνύεται, ο καθένας μας ας κάνει ό,τι μπορεί να μεταδίδει. Ωραία, σταματούσαν αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, Γιάννης Βαρουφάκης, εδώ στην Κρήτη, διήμερο. Διήμερο. Ήταν να έρθει την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, αλλά νόσησε και αυτός από τον κορονοϊό. Οπότε ανέρωσε και έρχεται σήμερα. 11.30 ώρα θα είναι το πρώτο ραντεβού στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι και σημειολογικό αυτό να ξεκινήσει με το θέμα του πολιτισμού. Θα έχει συνάντηση εκεί με τους εργαζομένους με αφορμή την πρόθεση της κυβέρνησης να μετατρέψει τα μεγάλα μουσεία όπως και του Ηρακλείου σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που σημαίνει ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα. Διότι έχει ψηφιστεί ένας νόμος από την παρούσα κυβέρνηση και μπορεί μάλλον το κράτος και τα μουσεία να δανείζουν μακροχρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, τα αρχεία μας στο εξωτερικό. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο, το θέμα αυτό. Το θυμόμαστε και από το παρελθόν που είχε γίνει πάλι τέτοια προσπάθεια να θείουν αρχεία στο εξωτερικό. Πρέπει να δείξουμε τα θέματα αυτά και να πιέζουμε να γίνει το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του τώρα, κόσμου. Τώρα να σας πω, επειδή είσαστε κι εσείς μεγάλος σαν εμένα, φαντάζομαι θυμάστε εκείνη την περίφημη την κινητοποίηση τότε με τα σχολεία και τι είχε γίνει έξω από το αρχαιολογικό μουσείο. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε συνέχεια σε επαγρύπνηση και συνέχεια να προστατεύουμε τα αρχεία μας, διότι αυτά έχουμε πάρα πολλά, πολλά αρχεία, κύριε Δουλγεράκη, όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Είναι πιο πολλά αρχεία μη εκτεθειμένα στις αποθήκες των μουσείων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου παρά αυτά που βλέπει ο κόσμος. Αυτό είναι επίτρεπτο. Κανονικά πρέπει να έχουμε το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου και όχι η Αίγυπτος να διαφημίζει τον τουρισμό της και την Αίγυπτο ως προορισμό με το μεγαλύτερο δηλαδή αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου στο Κάιρο. Επίτρεπτο για μας. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ένα θέμα πολύ μεγάλο. Μετά το δεύτερο, 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε στο Ρέθυμνο συνάντηση με το Σωματείο Ξένο Δοκοπαλίνων Ρεθύμνου για τις εργασιακές συνθήκες, αλλά όχι μόνο για το Ρεθύμνο, αλλά για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Τα τεράστια προβλήματα που βλέπουμε από πάρα πολλές πλευρές που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. 7 η ώρα θα επισκεφθούμε την έκθεση κριτικής διατροφής στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου. Είναι η επίσκεψη να δει ο Γιάννης τους τοπικούς παραγωγούς και φορείς, να συζητήσει μαζί τους για την ανάδειξη του πρωτογενού τομέα, όπου ο πρωτογενής τομέα στην Ελλάδα και στην Κρήτη έχει απαξιωθεί, έχει διαλυθεί. Βλέπετε, τα πάντα τα εισάγουμε, μια περιοχή, μια χώρα, η Ελλάδα, η Κρήτη, που πραγματικά παράγει κορυφαία αγροδιατροφικά προϊόντα και τώρα τα πάντα τα εισάγουμε. Αυτό είναι ντροπή, είναι ευτελισμός, είναι πλήρη εξάρτηση. Βέβαια, μετά από κάθε συνάντηση, να πω ότι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης θα κάνει δηλώσεις στα τοπικά μέσα, όπου και βρίσκεται. Και αύριο το πρωί, θα γυρίσουμε βέβαια το βράδυ στο Ηράκλειο, όπου θα μείνουν, και αύριο το πρωί, 12 η ώρα, στο καφέ Μαρίνα, στο λιμάνι κάτω, με θέμα το βλέμμα στο μέλλον, 7 χρόνια από το δημοψήφισμα, θα δώσει συνέντευξη τύπου στα μέσα ενημέρωση της Κρήτης. Να τιμήσουμε εκείνο την λαϊκή ετοιμιγωρία του όχι πριν από 7 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι σε αντιδιαστολή με την Ισλανδία, οι Ισλανδοί τίμησαν το όχι τους τότε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήκωσε ανάστημα απέναντι σε όλους και στο τέλος πήρε και τα εύσημα Ισλανδία από τα μνημόνια Ισλανδία και πήρε και τα εύσημα από το δούνου του ότι δεν ακολούθησαν τις επιταγές λιτότητος που τους είχαν πει και έτσι βγήκαν από τα μνημόνια και η οικονομία της Ισλανδίας σήμερα πραγματικά αναπτύσσεται. Και στις 5.30 ώρα θα έχουμε μια συνάντηση στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου εδώ με το Σύλλογο Ερευνητών και Ερευνητριών και Εργαζομένων στο Ηράκλειο για τις εργασιακές συνθήκες και για όλα τα θέματα. Να τονίσουμε ότι το Ηράκλειο, η Κρήτη, είμαστε κορυφαίοι στην έρευνα. Αυτό μας αναδεικνύει και ως νησί και ως προορισμός. Και θέλει ο Γιάννης να δει αυτούς τους ανθρώπους, διότι ο ίδιος είναι πανεπιστημιακός,
και πώς μπορούμε αυτό περαιτέρω να το αναπτύξουμε και να το διασυνδέσουμε με τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Και μετά στις 6.30 ώρα θα υπάρχει συνάντηση στο Καφέ Μαρίνα με τους εκπροσώπους οικολογικών οργανώσεων, πρωτοβουλειών για περιβαλλοντικά ζητήματα της Κρήτης, διότι όλοι μας είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο θέμα του περιβάλλοντος. Να τονίσω ότι το Μέρα 25 ο Γιάννης Βαρουφάκης σε τρία επίπεδα παλεύει, στο παγκόσμιο επίπεδο με τη διεθνή προοδευτική. Το πρώτο στο θέμα είναι το περιβάλλον, η κλιματική κρίση παγκοσμίως. Στην Ευρώπη με το DiEM25, όπου έχει κάνει προτάσεις το DiEM25, πώς θα μεταβούμε στην πράσινη ανάπτυξη πραγματικά, και στην Ελλάδα με το θέμα πραγματικά της κλιματικής κρίσης που μας ταρανίζει όλους. Και 9 η ώρα μετά κλείνει με το Meta Μπουλούκι, είναι το κέντρο μετακαπιταλιστικού πολιτισμού, ένα κέντρο πολιτισμού που είχε ιδρυθεί πάλι από τον Γιάννη τον Βαρουφάκη στην πύλη της Βιτλεέμ, 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Να θυμηθούμε και να μιλήσουμε όλοι μαζί.